Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Βλέπετε ο Πέτρος Κάτσας, ο στεοπαθητικός, δεν ήρθε μόνο σήμερα. Ήρθε με παρέα για να μας πει όσα έχει για την κύφωση και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για να προστατευτούμε. Πέτρο μου, καλημέρα, καλή χρονιά, καλώς όρισες. Επίσης, καλή χρονιά και στην ομάδα του ΣΥΓΜΑ και σε όλο τον κόσμο της Κύπρου, της νήσου μας. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι και το 18 μαζί μας για να μας μεταφέρεις όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Κύφωση. Τι είναι αυτό που την προκαλεί και τι είναι αυτό που μεγεθύνει το πρόβλημα. Μάλιστα. Βασικά, όταν λέμε για κύφωση, μιλούμε για την περιοχή της θωρακικής μοίρας. Έχουμε 33 σπονδύλους που είναι η κολόνα που μας στείνει, που μας ορθεί, ενάντια της βαρύδας που μας ελκύει προς τα κάτω. Και βασικά έχουμε τις λεγόμενες καμπύλες. Έχουμε τις καμπύλες στην αυχενική μοίρα, καμπύλες στο θώρακα και καμπύλες στο σφίγγι και στο ιερό. Η κύφωση είναι καθαρά στην θωρακική περιοχή. Εδώ, πάνω στις ομοπλάτες και εκεί που αλλάζει στην σφυγική μοίρα. Είναι 12 σπονδύλοι. Το τι γίνεται, γίνονται βασικά μια υπερβολή φορτίων των μεσοσπονδύλων και αρχίζει βασικά και παρεκκλίνεται προς τα κάτω. Στρογγυλίζουν οι ώμοι, ο θώρακας πάει προς τα μέσα και βασικά αρχίζει πλέον και βλέπεις το πιο αισθητικά. Γιατί το πρώτο πράγμα που βλέπει ένας γονιός σε ένα νέο παιδί είναι το αισθητικό, ο τρόπος που κάθεται. Και επειδή σύγχρονα σήμερα λειτουργούμε παραπάνω καθιστικά, πίσω από το γραφείο, έχουμε και τα ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, τα κινητά μας κλπ. Έχουμε την τάση να φορτώνουμε τη βαρύτητα προς τα κάτω καμπτικά. Δεν είμαστε καμπτικοί άνθρωποι σχεδιασμένοι, είμαστε στην έκταση σχεδιασμένοι. Και τώρα θα δείχνει και το βίντεο πώς προχωρά. Μάλιστα. Το τι γίνεται σε μια ηλικία βασικά, η κύφωση είναι παραπάνω στα αγόρια, σε εφηβεία, παρά τα κορίτσια. Στη σχολίωση όμως, την παραμόρφωση, είναι παραπάνω τα κορίτσια παρά τα αγόρια. Γιατί η πρώτη ανάπτυξη του κορμού μας, του θώρακά μας, είναι βασικά πλάι. Η δεύτερη ανάπτυξη είναι μπροστά πίσω, που έχουμε τα δεύτερα σεξουαλικά χαρακτηριστικά, το στήθος μας κλπ. Και τι γίνεται, αρχίζει στη δεύτερη φάση το αγόρι που αναπτύσσει παραπάνω από τα κορίτσια, από το δημοτικό και πάει γυμνάσιο, λύκειο και αρχίζει να κάνει αυτή την κύφωση. Είναι απότομη αύξηση του ύψους, μία από τις... Ναι. Το τι γίνεται βασικά, αν δεις εκεί που δείχνει αυτές τις καμπύλες, έχουμε τους σπονδύλους μας. Οι σπονδύλοι μας είναι όπως τα τούβλα που μας κρατούν. Η πίσω μεριά του σπονδύλου βασικά αναπτύσσεται παραπάνω από την μπροστινή μεριά. Και τι γίνεται, δημιουργεί τις λεγόμενες σφήνες. Και όταν έχεις μια σφήνα, κάνεις την κλίση προς τα κάτω. Την κύφωση πρέπει να γίνεται σωστή παρακολούθηση από έναν ορθοπαιδικό σπονδυλική στήλη. Πρέπει να είναι ορθοπαιδικός που χειρουργεί μόνο σπονδυλική στήλη. Πρέπει να έχει υπάρχει ειδίκευση. Μπράβο. Ειδίκευση ακριβώς αυτού του αντικειμένου. Όχι οποιοδήποτε ορθοπαιδικό που ασχολείται με άλλα μέσα της ιατρικής. Μετά θα γίνει μια ακτινογραφία, θα γίνουν κάποια τεστ επίκυψης. Θα βάλουμε το παιδί να κάνει κάποια τεστ, να δούμε αν υπάρχει αυτός ο ύβος που λέμε, η καμπούρα. Mm-hmm. Και μετά θα τη μετρήσουμε ακτινογραφία. Στην ακτινογραφία το μέγιστο βασικά πρέπει να είναι από 20 μέχρι 42 μοίρες. Οτιδήποτε, όπως βλέπεις εκεί και την εικόνα, οτιδήποτε πάνω από 45 μοίρες ονομάζεται υπερκύφωση, είναι υπερβολικό. Πέτρο, υπάρχει τρόπος ή ηλικία που θα έπρεπε να εξεταστούν τα παιδιά για να προλάβουμε ένα πρόβλημα? Έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα στην Κύπρο, πρέπει να το δούμε και επιβράβηση στο Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας, που πάνε βασικά στα σχολεία, γίνονται σχολιατρικές μετρήσεις για θέματα παραμόρφωσης σπονδύλου. Ξέρω και που τα ιδιωτικά σχολεία, που δόξα τω Θεώ προσφέρουμε και εμείς προσωπικά τις υπηρεσίες για το κοινό, στα ιδιωτικά σχολεία, ναι. Και ο γονιός βασικά και το παιδί, γιατί τι θα γίνει. Όταν έχω μια υπερβολική κύφωση, το παιδί θα νιώθει κούραση. Εδείξαν οι μελέτες ότι δεν ανταποκρίνονται και καλά στη μάθηση, γιατί δεν οξυγόνονται καλά. Γιατί έχουμε το θώρακα που αναπνέουμε. Το διάφραγμα αρχίζει και αδρανεί. Δεν κινείται σωστά. Δεν οξυγόνεται σωστά. Δεν μπορεί να λειτουργεί σωστά, γιατί έχει δυσφορία. Αν έχεις μια πόνο, δεν μπορεί να συγκεντρωθείς. Το άλλο πράγμα που έχουν προκαλέσει είναι και άλγος στη σπονδυλική στήνη. Γιατί κεφαλόπονου, στάση. Λόγω της στάσης σου δημιουργά σου κεφαλόπονου. Μπρουξισμός. Πάει Ιγνάθο μπροστά και σφίγγεσαι. Και βασικά έχεις αυτά τις ενοχλήσεις. Εκεί θα πάει κάποιος να το ψάξει.
Αλλά στους νέους, ο γονιός ή οι σχολιατρικές υπηρεσίες θα δώσουν ένα χαρτί μετά από την εξέταση και θα πούνε. Οι επιπτώσεις της υπερκύφωσης τι είναι με τα δικά με τα χρόνια. Όταν ένα παιδί δεν αντιμετωπίσει σωστά, γιατί σήμερα, αν πάμε και στα επόμενα slide, λένε ότι να κάνει κολύμπη. Οι τελευταίες μελέτες, αν προχωρήσει πάνω το στούντιο, ναι, οι τελευταίες μελέτες δείχνουν στην παιδιατρική βιβλιογραφία ότι οι επαγγελματίες κολυμβητές έφηβοι με σύγκριση κολυμβητές που είναι ερασιτεχνικές ένα-δύο φορές την εβδομάδα ή απλώς για τις αρθρώσεις, αυξάνει την πιθανότητα σκύφωσης κατά τρεις φορές παραπάνω από κάποιος που δεν κάνει κολύμπηση. Οι επαγγελματικές, οι άνθρωποι που εσκασκούνται... Και ο λόγος είναι η στάση που κρατούν. Είναι η στάση που κρατούν. Βλέπεις εδώ έχουμε έναν Ολυμπιονίκη 20 φορές χρυσά μετάλλια. Εντάξει, βλέπεις την κύφωση και πιάνουν την στάση της βασικάς του ιχθύ, του ψαριού, όπως το δεφίνει. Γι' αυτό αυτό το μύθος που λέει έχει κύφωση, πήγαινε κάνε κολύμπη, τάχα, ύπτιο και όλα αυτά, αυτά δεν στέκονται. Αυτό είναι για κάποιον βασικά που έχει απλώς μια κύφωση στάσης, που είναι απλό, λόγω της δουλειάς του εργασία. Η κύφωση που είναι μετρημένη πάνω από 50 μοίρες πρέπει να αντιμετωπιστεί με κυδεμόνα. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να γνωρίζουμε ποιος είναι ο βαθμός της κύφωσης που έχουμε. Γι' αυτό τη μετρούμε και ταξονομούμε. Και να μην κάνουμε απλά τους μύθους και τις θεωρίες που βλέπουμε, διαβάζουμε, μας μετέφεραν, έτσι ώστε για να μην μεγαλώσουμε το πρόβλημα και να έχουμε μεγαλύτερα θέματα μετά. Εδώ υπάρχει το λεγόμενο αντιμετώπιση. Κάποιος διαγνώζεται τώρα με κύφωση. Εξηγάς του γονιού, αυτές είναι οι επιλογές. Μπορεί ο γονιός αρχικά να θέλει να κάνει κάτι πιο συντηρητικά, φυσιοθεραπεία να δοκιμάσει. Θα του δώσει ένα μικρό χρόνο βασικά, εντάξει, για 6 μήνες. Αν δούμε με την ακτινογραφία ότι δεν ανταποκρίνεται, τότε αρχίζουμε και αντιμετωπίζουμε το στα πιο σοβαρά. Υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπουμε βελτίωση και σε είναι απλώς κύφωση στάσης. Είναι η κύφωση κάτω από 45 μοίρες. Αλλά αν κάποιο παιδί έχει Schumann's disease, είναι μια πάθηση που ο πυρήνας του δισκού πάει και τρώει τις πλάκες ανάπτυξης του σπονδύλου. Κάνει σφήνα, αυτό θέλει κυδεμόνα. Και αν δεν βελτιωθεί, μετά πάει στο χειρουργείο. Σήμερα μας έφερες εδώ για να δούμε. Όπως δείχνει το slide, αυτό είναι ο κυδεμόνας. Είναι ο δυναμικός. Δυναμικός σημαίνει ότι δουλεύει με ελαττήρια. Εντάξει, έχει 20 χρόνια βασικά μελέτες από το Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ το συγκεκριμένο. Βλέπουμε εδώ πιάνει τους ώμους από πίσω, πιάνει την οσφική μοίρα και άμα βλέπεις και άλλο μοντέλο δυναμικό, έχουμε και ελαττήρια μέσα που διά και μια όθηση, μεταλλικά ελαττήρια. Να πούμε αυτό, ότι αυτό το δείχνουμε για να δείξουμε τις νέες μεθόδους και την εξέλιξη είναι, που υπάρχει. Αυτή ονομάζεται η δυναμική. Είναι με ημάντες βασικά. Μάλιστα. Γυμνάζουν τους μυς, δεν περιορίζουν το θώρακα όπως τους παγιούς τους, όπως λέμε αυτή τη στιγμή τους σκληρούς. Εδώ έχουμε το σκληρό νάρθηκα. Βασικά και αυτός λειτουργά και αυτός είναι μες στην αγορά, αλλά το πρόβλημα αυτό είναι περιορίζει τον κορμό. Δεν το ξεχνάμε όμως, μου είπες και προηγουμένως το συγκεκριμένο. Άμα δούμε μια κύφωση που είναι υπερβολική, σαν η ομάδα μας που συνεργαζόμαστε με τους τεχνικούς, μπορεί να εφαρμόσουμε τον συνδυασμό. Κάποιες ώρες να βάλουμε δυναμικό για όθηση και κάποιες ώρες να βάλουμε το σκληρό βασικά. Για σταθεροποίηση που λέμε. Μάλιστα. Και έτσι έχει καλύτερη αποδεκτικότητα το παιδί. Αν το παιδί το ζορίζει ο γονιός να βάλει κορσέ, σημαίνει έχει ανένδειξη. Όλη η βιβλιογραφία της ιατρικής λέει ο πρώτος κριτήριος για να βάλει το παιδί μια θεραπεία πρέπει να το αποδεχτεί. Ναι. Δεν είναι με τη βία. Γιατί αν δεν το βάζει 20 ώρες την ημέρα, βασικά δεν θα έχει το ανάλογο αποτέλεσμα. Και μην ξεχνάμε, ο οργανισμός δεν αναπτύσσει την ημέρα, αναπτύσσει και τη νύχτα. Γι' αυτό βάζουμε το και τη νύχτα. Άλλο να κοιμάσαι σε έναν περιορισμένο κυδεμόνα, σαν την πανοπλία, και άλλο να κοιμάσαι μέσα σε ένα δυναμικό που δουλεύει και το διάφραγμα και οξυγόνωση κλπ. Και αυτό έχει το... κάποιες μικρές μειονεκτήματα, σου αφήνει σημάδια, ουλές κλπ. Είναι παροδικά, θα περάσουν έτσι όμως ώστε να βελτιωθεί. Έχουμε δύο λεπτά, Πέτρο μου. Μάλιστα. Θέλω να μας πεις το πιο σημαντικό που πρέπει να προσέξει ένας γονιός για τα παιδιά του, γιατί πολλές φορές παραπονιούνται τα παιδιά και οι γονείς μέσα στο φόρτο εργασίας τους αγνοούν. Ναι, κοίταξε να δεις. Ο γονιός θα παρατηρήσει τη στάση του παιδιού του. Αν είναι καθαρά λόγω στάσης, κύφωσης, πει το κορίτσι έχει ένα μεγάλο στήθος και τρέπεται και γέρνει, αλλά αν της πεις βασικά στάσου ίσα και είναι εντάξει, μια χαρά. Αλλά αν βλέπει με το καιρό ότι ακόμα παρακλίνει τη στάση προς τα κάτω, στρογγυλίζουν οι ώμοι κλπ, τότε πρέπει να πάει σε έναν ειδικό που είναι μια ομάδα βασικά που ασχολούνται με αυτό το κείμενο. Δόξα τω Θεώ, στην Κύπρο έχουμε αρκετές ομάδες και θα γίνει σωστή μέτρηση, κατανόμηση και εκεί θα έχει την επιλογή της αντιμετώπισης ο γονιός.
Απλώς πρέπει να φύγει το μύθος του κολύμπη για την κύφωση. Αυτό πρέπει να φύγει. Απλώς είναι για γυμναστική του μύσαθρος κλπ. Που βοηθά. Αλλά στην αντιμετώπιση της καμπούρας που λέμε, της υπερβολικής κύφωσης, είναι καθαρά οστικό. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα οστά στη θωρακική μοίρα και στη σφυκτική μοίρα. Δεν κάνουμε τους ειδικούς, συμβουλευόμαστε τους ειδικούς, τους σωστούς ανθρώπους, έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα και να μην το μεγαλώνουμε. Πέτρο, με ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Επίσης. Εμείς περνάμε.